Λοιπόν, 23 Ιουλίου εδώ είμαστε στο Action 24 και τώρα θα μπούμε στα βαθύ της πολιτικής επικαιρότητας. Μία μέρα, λίγες ώρες μάλλον, μετά την ψηφοφορία στη Βουλή. Μας κάτσε ξύπνιους έως τις 5 τα ξημερώματα. Κατά τη χειρότερη, όπως είπα και στο πρώτο μέρος, η κυβέρνηση. Θα δούμε εάν αυτό ευσταθεί. Να δούμε και τις επόμενες κινήσεις, καταρχάς της κυβέρνησης, αλλά και όλων των κομμάτων που είτε συμπλέουν είτε αντιστρατεύονται αυτή τη συμφωνία που εκτιμάται ότι θα κλείσει γύρω στις 20 Αυγούστου. Να δούμε και τι πολιτικές εξελίξεις θα φέρει αυτή η συμφωνία. Να γνωριστούμε και να σας γνωρίσουμε τους σημερινούς μας καλεσμένους από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, βουλευτής, ο κύριος Γιάννης Δέδες. Καλησπέρα. Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Από τη Νέα Δημοκρατία, η κυρία Άννα Καραμαλή. Καλησπέρα. Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ. Και από το ποτάμι, ο κύριος Κώστας Μπαριώτας. Καλησπέρα. Θα έχουμε σε πολύ λίγο στο πλάνο μας και τον κύριο Δημήτρη Καμένο από τους Ανεξάρτητους Έλληνες για να κάνουμε μία συζήτηση. Θέλουμε να πιστεύουμε διαφωτιστική των όσων επίκυνται. Να ξεκινήσουμε από την κυβέρνηση. Φαντάζομαι συμφωνείτε όλοι. Κύριε Δέδε, χθες είχαμε ακόμη μία ψηφοφορία που επιβεβαιώνει, το ρωτώ, το ρήγμα που φαίνεται ότι υπάρχει στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι επιβεβαιωμένο το ρήγμα, βέβαια. Φαίνεται όμως ότι δεν είναι σταθερό, γιατί μέσα σε μία εβδομάδα έχουμε επιταβελτίο εξελίξεις. Εννοείται τον κύριο Βαρουφάκη. Όχι μόνο. Είναι τρεις οι σύντροφοι και οι συνάδελφοι οι οποίοι υπαναχώρησαν και υπερψήφισαν αυτή την προϊούσα διανοιακή σύμβαση. Αυτή τη στιγμή όμως φαίνεται ότι από τις δηλώσεις και των υπολείπων οι οποίοι ψήφισαν όχι, ότι στο πνεύμα τους έχουν μία σύμπνοια με την υπόλοιπη κοινοβουλευτική ομάδα και πιστεύω ότι στην επερχόμενη περίοδο, η οποία θα έχει και εξελίξεις πολιτικές στο κόμμα μας μέσα, πιστεύω ότι θα υπαναχωρήσουν αρκετοί σύντροφοι με την έννοια ότι θα πρέπει να δουλέψουμε με αραγές μέτωπο για την βελτίωση των συνθήκων του ελληνικού λαού. Όταν λέτε εξελίξεις στο κόμμα σας, λέτε πάμε σε διάσπαση επισήμως? Όχι, το αντίθετο, εξελίξεις επί τα βελτίω εννοώ. Και εννοώ το εξής, ότι θα υπάρξουν εξελίξεις οι εξής. Ότι θα γίνει πολιτική γραμματεία, ενδεχομένως καθορίσει πολιτική γραμματεία. Για τη Δευτέρα είναι προγραμματισμένη, κύριε Δέδε. Ναι, πιθανώς να προγραμματιστεί και σύνοδος της σύγκλησης της κοινοβουλευτικής κεντρικής επιτροπής. Οπότε από εκεί και ύστερα θα έχουμε καινούργιες πολιτικές εξελίξεις μέσα στο κόμμα, έτσι ώστε να υπάρξει μεγαλύτερη, όπως είπα προηγουμένως, σύμπνοια των μελών της κοινοβουλευτικής ομάδας. Να ρωτήσω κάτι, κύριε Δέδε. Θεωρείτε εσείς εφικτό με τα τωρινά δεδομένα, να καλησπέρισουμε και τον κύριο Καμένο από τους Ανεξάρτητους Έλληνες. Τι κάνετε? Καλά, ευχαριστώ. Καλησπέρα. Θεωρείτε εσείς εφικτό αυτή τη στιγμή να υπάρξει μια μετατόπιση στην πολιτική στάση μελών της αριστερής πλατφόρμας, γιατί μπορεί κάποιοι να πηγαινοήλθαν από το ναι στο όχι και από το όχι στο ναι, αλλά η αριστερή πλατφόρμα εμφανίζεται με ένα μέτωπο αραγές και στις τρεις ψηφοφορίες? Να σας θυμίσω κάτι, ότι η προϊστορία του κόμματός μας, βέβαια ως ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και περισσότερο σαν συνασπισμός επί χρόνια που παρακολουθώ και είμαι μέλος, τέτοιες εξελίξεις πολιτικού περιεχομένου και διαφοροποιήσεων κατά τη διάρκεια των περασμένων χρόνων είχαμε πάρα πολλές. Τις ενσωμάτωνε, λέτε? Τις ενσωμάτωναν φυσικά και έβγαινε κατά πλειοψηφίαν απόφασης, έτσι ώστε να είχαμε απόφαση κατά πλειοψηφίαν, έτσι ώστε να βοηθάει να προχωράμε βήμα με βήμα. Πώς όμως αυτό, κύριε Δέδε, δεν με συγχωρείτε, πώς αυτό μπορεί να γίνει αυτή τη στιγμή? Δηλαδή πώς μπορεί να συμπλέψει ένα κομμάτι του ΣΥΡΙΖΑ που είναι στοχοπροσιλωμένο, όπως λέει το ίδιο, στην ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας, και πώς μπορεί να συμπλέψουν 30 βουλευτές με 40 οι οποίοι θέτουν θέμα μετάβασης ή επανόδου στο εθνικό νόμισμα? Αυτό πώς γίνεται, και ιδιαίτερα όταν το κόμμα σας κυβερνά πλέον, δεν είναι στην αντιπολίτευση? Βεβαίως. Θα σας εξηγήσω ότι βέβαια έχει συζητηθεί πάρα πολλές φορές το θέμα της επανόδου της χώρας, μέσα στο κόμμα φυσικά, η πιθανότητα
να γυρίσουμε σε εθνικό νόμισμα ή μια εναλλακτική, αν θέλετε, plan B, όπως λέγεται, λύση. Όμως, και επιστημονικά, αλλά και πολιτικά, βρέθηκε ότι αυτή είναι μια ουτοπία στην παρούσα φάση και κατάσταση όπως βρίσκεται η χώρα. Ο κύριος Τσίπρας μίλησε για ανατίναξη του κράτους. Εάν, βεβαίως, στην παρούσα φάση. Μπορεί ο καθένας να πει οποιαδήποτε. Σε μια μεταγενέστερη φάση, δηλαδή, μπορεί να οριμάσουν συνθήκες. Βεβαίως. Όπως παραδείγματος χάρη, θα μπορούσαμε να είχαμε κάτι ανάλογο, δηλαδή μια επιστροφή στο εθνικό νόμισμα, όταν πριν μπούμε στο ευρώ, δηλαδή στις αρχές του 89 με 2000, του 90 με 2000, είχαμε καλύτερες οικονομικές συνθήκες, περισσότερη βιομηχανική ανάπτυξη, ανάλογα με τη σημερινή κατάσταση, γεωργική παραγωγή, ζωικό κεφάλαιο αρκετό. Θα μπορούσαμε λοιπόν τότε να είχαμε σκεφτεί τα σοβαρά μυαλά, οι επιτελείς του οικονομικού περιβάλλοντος της εποχής εκείνης, να είχαν σκεφτεί ένα plan B. Και μπήκαμε με τον χειρότερο δυνατό τρόπο στην Ευρωζώνη, πράγμα το οποίο σήμερα, όπως καταλαβαίνετε, φτάσαμε στην αιχμή του δόρατος, έτσι ώστε να καταστρέφεται μια κοινωνία νέων ανθρώπων, οι άνθρωποι να βγαίνουν στο εξωτερικό, οι επιστήμονες, και να έχουμε εξαγωγή εγκεφάλων και όχι μόνο. Αντιληπτών, κύριε Δέντα, να πάρω και ένα πρώτο σχόλιο πρωτού πάμε στην κυρία Καραμαλή. Ναι. Από τον κύριο Καμένο, που είναι κυβερνητικός εταίρος. Εσείς τώρα, κύριε Καμένο, λογικά πρέπει να αισθάνεστε λίγο άβολα. Εξηγούμε ευθέως τι εννοώ. Η δική σας κοινοβουλευτική ομάδα αριθμεί 13 βουλευτές και στις 3 ψηφοφορίες, τις προηγούμενες και πολύ κρίσιμες για το μέλλον της χώρας και του κυβερνητικού συνασπισμού κατ' επέκταση, έχετε επιδείξει 0 διαρροές. Πώς βλέπετε την κατάσταση αυτή στο ΣΥΡΙΖΑ και πώς εσείς αξιολογείτε αυτό που ο κύριος Δέδες υπενήσεται ότι μπορεί συν το χρόνο να συμπλέψει η αριστερή πλατφόρμα με ένα κομμάτι του ΣΥΡΙΖΑ που στηρίζει τις συμφωνίες και στηρίζει την παραμονή της χώρας στο ευρώ? Θα ξεκινήσω από το δεύτερο μέρος της ερώτησής σας. Εύχομαι και ελπίζω να συμπλέψει. Διότι δεν υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις, εναλλακτικές προτάσεις, ρεαλιστικές. Λέτε δηλαδή ότι πρέπει να υποστεί μια μετάλλαξη πολιτική ο κύριος Λαφαζάνης, ο κύριος Στρατούλης, να αλλάξουν μυαλά για να το πούμε. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι εύκολο κάτι γι' αυτό τέτοιο. Το ρωτώ κι εγώ. Επειδή είναι συμπαθέστατοι άνθρωποι, τους γνώρισα εγώ το τελευταίο εξάμηνο, γιατί δεν ήμουν και πολιτικός πολλά χρόνια. Είναι συμπαθέστατοι άνθρωποι, απλώς νομίζω ότι έχουν και οι ίδιοι πιθανόν παραπλανηθεί, διότι δεν είναι οικονομολόγοι. Δεν γνωρίζουν βασικά ζητήματα της οικονομίας και τη λειτουργία, αν θέλετε, του κράτους από το Α έως το Ω, έτσι, δεν λέω κάτι άλλο, να μην παρεξηγηθώ. Ελπίζω να συμπλέψουν με την κοινή λογική ότι για να έχει εθνικό νόμισμα, και αν γυρίσουμε πίσω στο 2099, όταν εμείς μπήκαμε μια ισοτιμία 1 προς 340, και να θυμίσω ότι πριν ο κύριος Παπαντονίου είχε κάνει 2 ισοτιμίες με το EQ, δεν ξέρω αν το θυμόσαστε εσείς και προφανώς είστε και αρκετά νεότερος από εμένα, 1 προς 212 και τότε σπεκουλάρανε εκατοντάδες άνθρωποι, χιλιάδες όλο τον κόσμο, τον κύριο Παντονίου ως Υπουργό Οικονομικών πάνω στη δραχμή. Και να πω ότι σήμερα το πόσο επικίνδυνο είναι να συζητάμε για δραχμή, ότι τα διεθνή πρακτορία στοιχημάτων με την καλή έννοια σε συνάλλαγμα, σε νόμισμα, σπεκουλάρουν τη δραχμή, ποντάρει κόσμος παγκόσμια στη δραχμή 1 προς 1000 μόχλευση. Βάζεις 100 ευρώ και έχεις 100.000 αέρα να παίξεις στη δραχμή την ελληνική, η οποία δεν υπάρχει. Δηλαδή σήμερα όλη αυτή η συζήτηση, και όχι μόνο που ξεκίνησε από το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ξεκίνησε από τον κύριο Ντάισενμπλουμ, ξεκίνησε από την Ευρώπη με τα Brexit. Το Brexit δεν οδηγεί κάπου αλλού, σε μνά, φοίνικα ή δολάριο. Οδηγεί σε εθνικό νόμισμα, αν θέλετε, το προηγούμενο. Και δυστυχώς σήμερα υπάρχουν προϊόντα στις παγκόσμιες αγορές και ποντάρουν όλοι πάνω στη δραχμή. Καταλήγω λέγοντας ότι θα ήθελα και ελπίζω να συμπλέψει η ομάδα αυτή σε έναν κοινό στόχο, στο να σωθεί πατρίδα, να δώσουμε τη μάχη μέσα στο ευρώ για καλύτερους όρους από όσους καταφέραμε μέχρι σήμερα. Και οικονομοτεχνικά να πω ένα απλό παράδειγμα και να κλείσω. Εάν σήμερα είχαμε, για παράδειγμα, τα 50 δισεκατομμύρια ευρώ που είναι στα μαξιλάρια, 50,1 είναι σήμερα, στα μαξιλάρια, 124 έχουν φύγει στα 5 χρόνια από τις καταθέσεις δις και 50 είναι στα μαξιλάρια δις. Εάν αυτά σήμερα τα είχαμε ακριβώς σε χαρτονόμισμα, σε δραχμή, σε αντίστοιχα χαρτονομίσματα, πρέπει να ξέρετε ότι τεχνικά δεν μπορούμε να τα μοιράσουμε στον κόσμο. Ή θα τα πετάξουμε από τα ελικόπτερα και θα γίνει τύπου βουταρία, ή θα πάμε στα ATM. Τα ATM δεν είναι έτοιμα, τα δεκάδες χιλιάδες ATM σε όλη την Ελλάδα, να δεχτούν ένα άλλο χαρτονόμισμα, ούτε από μηχανικής άποψης, ούτε από το λογισμικό. Δεν υπάρχουν μηχανάκια να ελέγξουν την πλαστότητά τους. Λέω με αυτό ότι είναι υπερβολικά, αν θέλετε,
εύκολη λύση το να μιλάμε για μία δραχμή για ένα άλλο νόμισμα. Πρακτικά δεν γίνεται και να μην πούμε τώρα και οικονομοτεχνικά ότι είναι σχεδόν αδύνατο. Εσείς ξέρετε τα οικονομικά.